ανοιχτή πληγή για το νησί μας στα τροχαία δυστυχήματα. Από την αρχή του έτους, τα όνειρα 27 συνανθρώπων μας, μεταξύ των οποίων και παιδιά, έσβησαν στην άσφαλτο. Υπό την σκιά των δύο χθεσινών θανατηφόρων συγκρούσεων, ο αρχηγός της αστυνομίας συγκάλεσε έκτακτη ευρεία σύσκεψη, που είχε ως αποτέλεσμα τη λήψη έκτακτων μέτρων. Μεταξύ αυτών, η ενίσχυση των διευθύνσεων της τροχέας με 100 επιπρόσθετα μέλη μέχρι τις 15 Οκτωβρίου. Παράλληλα, ο αρχηγός της δύναμης ανακοίνωσε την έναρξη ευρείας και συντονισμένης επιχείρησης για αντιμετώπιση των θανατηφόρων οδικών συγκρούσεων, που θα περιλαμβάνει αύξηση των ελέγχων άλκοτες και ναρκοτέστ. Συγκεκριμένα, 50 αστυνομικοί θα αποσπαστούν από τα γραφειακά τους καθήκοντα για τους επόμενους 4 μήνες, ενώ άλλοι 50 αστυνομικοί θα αναλάβουν καθήκοντα στην τροχέα αμέσως μετά την αποφύτισή τους από την αστυνομική ακαδημία. Παράλληλα, η αστυνομία αναμένει το πράσινο φως από το κράτος για την τοποθέτηση συστημάτων φωτοεπισήμανσης στο οδικό δίκτυο και την αξιοποίηση πρόσφατης έρευνας του Πανεπιστημίου Κύπρου για πιο αυστηρές ποινές. Η σκευή αρέστη είναι μάνα που έχασε το παιδί της σε τροχαίο το 2008. Ο γιος της τότε ήταν 17 ετών και λίγες μέρες νωρίτερα είχε έρθει στον κόσμο το παιδί του. Το μοιραίο δυστύχημα σημειώθηκε όταν ο Κωνσταντίνος οδηγούσε για το σπίτι του με σκοπό να ετοιμάσει το παιδικό δωμάτιο. Η σκευή αρέστη αναφέρει χαρακτηριστικά ότι μία μάνα που χάνει το παιδί της τελειώνει. Όταν βλέπω τέτοια δυστυχήματα, έρχομαι στη θέση αυτής της μάνας, αυτής της συζύγου, γενικά της οικογένειας που μένει πίσω, πόσο πόνο θα έχει στη ζωή της. Στο μεταξύ, ένας 16χρονος εντοπίστηκε από την αστυνομία να οδηγεί γεωργικό τρακτέρ στην Λεμεσό. Ο ανήλικος μεταφερθήκε σε αστυνομικό σταθμό όπου κλήθηκε και ο 48χρονος πατέρας του. Κατηγορήθηκαν και οι δύο γραπτός για να κλητευθούν ενώπιον δικαστηρίου.